Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Την εμφάνιση του σε πολύ λίγο καιρό θα κάνει ο Δημοσθένης μαζί με την γυναίκα του Ασπασία. Οι δυο τους επιστρέφουν στην Μανή μετά από πολλά χρόνια φέρνοντας το προσκήνιο ένα νέο ντόμινο ανατροπών και εξελίξεων. Δημοσθένης και Ασπασία καταφθάνουν στη Μάνη και πάνε κατευθείαν στο καινούριο του σπίτι, το οποίο το έχουν πλήρως ανακαινήσει. Οι ίδιοι δείχνουν τρομερά ενθουσιασμένοι που βρίσκονται ξανά στη Μάνη, το ίδιο και οι συγγενείς τους ο Στάθης και η Αρετή. Μπορεί λόγω της κατάστασης να μην περνάνε όλοι μαζί χρόνο, αλλά ξεχωριστά θα καταφέρουν να ανταμωθούν μετά από χρόνια. Ο Δημοσθένης στα πρώτα επεισόδια θα παρουσιάσει έναν πολύ γλυκό και ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο ίδιος μάλιστα έχει σκοπό να βοηθήσει τον Στάθη, την δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνει, παραχωρώντας του τις καλλιέργειες του αλλά και βοηθώντας όλους τους συντοπίτες του στην Μάνη. Ο ίδιος βάζει στόχο να παρουσιάσει στην Αερόπολη την εικόνα ενός ανθρώπου που νοιάζεται και αγαπά τον τόπο του. Πολλοί θα είναι αυτοί που θα τον καλοδεχτούν, αλλά κάποιοι σίγουρα δεν θα ενθουσιαστούν με την εμφάνισή του. Όμως πίσω από αυτόν τον γλυκό και καλοσυνάτο ήρωα κρύβεται ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Θα καταφέρει ο Δημοσθένης να κρατήσει κρυφό τον σκοτεινό του χαρακτήρα, ή πολύ σύντομα θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.